Συνεχίζεται η επιχείρηση σκούπα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα σε πολλές γειτονιές της πόλης. Σύμφωνα με τα αριθμητικά δεδομένα, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στο πολυοδομικό συγκρότημα μέχρι 15 Μαΐου είχαν φτάσει τα 160 σε αριθμό, ενώ μετά από παρεμβάσεις του Δήμου, αυτή τη στιγμή είναι 60. Μέχρι και την 15η Μαΐου είχαν εντοπιστεί γύρω περίπου 160 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Από αυτά έχουν απομακρυνθεί από τους ιδιοκτήτες τους τα 100, ενώ για τα 60 η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Παντού υπάρχουν και στα χωριά υπάρχουν και στην πόλη υπάρχουν. Σκούπα ο Δήμος και τελείωσε. Να ξεβρωμίσει ο τόπος. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Έχω δει ότι ο Δήμος προσπαθεί σε αυτό. Βλέπω το όχημα. Κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, βάζουν εγκαταλελειμμένο. Δεν προβλέπεται πρόστιμο από το ΠΙΔΕΛΤΑ του 2004. Εκείνο που προβλέπεται είναι ότι αν περάσει ο χρόνος και η προθεσμία που ορίζεται από τον νόμο και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου των συγκεκριμένων αυτοκινήτων, περιέρχεται στη δικαιοδοσία του Δήμου και η απομάκρυση είναι αυτεπάγγελτη. Πολίτες γίνονται καθημερινά μάρτυρες άσχημων εικόνων σε διάφορα σημεία της πόλης με αυτοκίνητα φαντάσματα, τα οποία μάλιστα απειλούν τη δημόσια υγεία, καθώς θεωρούνται αιστείες μόλυνσης. Αυτά έπρεπε να τα μεριμνήσουν οι ίδιοι που τα έχουν και ο Δήμος. Δυστυχώς, γιατί είναι άσχημη εικόνα. Ούτε εμένα μου αρέσει. Οπότε πρέπει να μαζέψει ο Δήμος. Διαχρονικό πρόβλημα για το Ηράκλειο, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα σε διάφορα σημεία της πόλης. Είναι ένα σημαντικό θέμα για την εικόνα της πόλης, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων περιφερειακά της πόλης του Ηρακλείου, δηλαδή στις συνοικίες της πόλης περισσότερο και όχι στους κεντρικούς δρόμους, όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση και ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή το φαινόμενο των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων μεγεθύνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα των ελάχιστων χώρων στάθμευσης στην πόλη, καθώς καταλαμβάνουν άσκοπα θέσεις με αρκετούς πολίτες να αδεινοπαθούν αναζητώντας πάρκινγκ. Δεν φτάνει που δεν έχουμε που να παρκάρουμε, δεν έχουμε και χώρους να κάνουμε πάρκινγκ, δεν έχουμε φροντίσει καν γι' αυτό. Έχουμε και αυτά και είναι και αιστείες μόλις. Συμβάλλουν αρνητικά στο πρόβλημα που υπάρχει με τη στάθμευση στην πόλη του Ηρακλείου, καταλαμβάνουν χώρους άσκοπα. Τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα αποτελούν ανέκαθεν ένα πρόβλημα που υποβαθμίζει τις γειτονιές του Ηρακλείου, ωστόσο σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή φαίνεται ότι το τρέχον έτος έχει μειωθεί ο αριθμός τους σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.